Πριν από 3 χρόνια, ένας 5χρονος είχε χάσει τη ζωή του στην Κοζάνη όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ροτβάιλερ. Εκπαιδευτές σκύλων εξηγούν ότι η συγκεκριμένη ράτσα δεν έχει δολοφονικά ένστικτα. Ωστόσο, για να βρεθούν δίπλα σε παιδιά, πρέπει να έχει προηγηθεί ειδική εκπαίδευση. Έχουν τα ζώα δολοφονικά ένστικτα ή τους τα προκαλούμε εμείς? Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές, ειδικά τα Ροτβάιλερ είναι ιδιαίτερα δυναμικά ζώα και η εκπαίδευσή τους είναι το Α και το Ω για την ομαλή συμβίωση του με τον άνθρωπο. Διαφορετικά, οι συνέπειες μπορεί να είναι και ολέθριες. Είναι το ένστικτο που έχει ο σκύλος να κυνηγάει, το οποίο μπορεί να του προκαλέσει να επιτεθεί σε ένα παιδάκι. Έχουν ένστικτα φύλακα, ένστικτα τσοπανόσκυλου. Και κάποιος που συνήθως θα πάρει ένα ροτβάιλερ, συνήθως θα το πάρει και για αυτό το λόγο. Για το σκυλί που δεν έχει εκπαιδευτεί, το παιδί είναι και αυτό ζώο και ίσως και γατί. Έτσι λοιπόν, η οποιαδήποτε αντίδραση του παιδιού από το κούνημα των χεριών του μέχρι και το γελάκι του μπορεί να είναι λόγοι επίθεσης. Ακόμη και οι κινήσεις του και τα χεράκια του μπορούν να προκαλέσουν. Άνετα. Και οι ήχοι που για ένα πολύ μικρό παιδί είναι ίσως καινούργιοι ήχοι για έναν σκύλο που ίσως να είναι το πρώτο παιδάκι της οικογένειας, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει συνηθίσει καν από τέτοιους ήχους. Ένα ζώο που δεν έχει κοινωνικοποιηθεί τότε μπορεί να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς δεν μπορεί να έχει όρια. Ο σκύλος δεν είναι ένα κουκλάκι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έχει ανάγκες. Οι συνθήκες με τις οποίες μεγαλώνει ένα σκύλος είναι αυτές που καθορίζουν και τη συμπεριφορά του. Να υπάρχουν κανόνες και όροι μέσα στην οικογένεια. Να μην ανεβαίνει ο σκύλος, για παράδειγμα, στο κρεβάτι του παιδιού, να μην ανεβαίνει στον καναπέ μας. Να είμαστε πάντα πάνω από το παιδί και το σκύλο όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Πριν από 3 χρόνια, ένα 5χρονο αγοράκι είχε τραυματιστεί θανάσιμα από ροτβάιλερ που βρίσκονταν δεμένα στην αυλή του σπιτιού του ιδιοκτήτη τους. Και τότε το παιδί είχε πολλαπλάσια και σοβαρότατα τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό, αλλά και σπασμένα οστά.